Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα σας μιλήσω για μια σπουδαία ερμηνεύτρια η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Πρόκειται για τη Λιζέτα Νικολάου. Το βαπτιστικό της όνομα είναι Ελισάβετ Κατικαρίδου. Γεννήθηκε στην Καλαμαριά στις 2 Οκτωβρίου του 1951. Διακρίθηκε στο έντεχνο, το λαϊκό και το ποντιακό τραγούδι. Ερμήνευσε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ πρωτοπαρουσιάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές όπως τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Βασίλη Τσιτσάνη και πολλούς άλλους. Η καριέρα της άρχισε τη δεκαετία του 70 μετά από πρόταση που της έγινε. Έκανε δεύτερες φωνές στο κέντρο Δειλινά, όπου τη δεκαετία του 70 εμφανιζόταν καταξιωμένοι καλλιτέχνες όπως ο Στράτος Διονυσίου, ο Πάριος, ο Νταλάρας ή Αλεξίου. Στα Δειλινά παρέμεινε πολλές σεζόν ως παρτενέρ του Στράτου Διονυσίου. Στη δισκογραφία εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1973 σε συνθέσεις του Τάκη Σούκα σε στίχους του Ηρακλή Παπασιδέρη. Ερμήνευσε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και εμφανίστηκε με μεγάλους δημιουργούς όπως τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τη Βίκη Μοσχολού και πολλούς άλλους. Το 1977 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός της δίσκος με τίτλο «Το χαμόγελο της Λιζέτας» και τραγούδια που υπέγραφαν συνθέτες όπως ο Δήμος Μούτσης, ο Γιάννης Πανός, ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Το 1980 κυκλοφόρησε ο δεύτερος προσωπικός της δίσκος «Σ' αγάπησα, μ' αγάπησες» με τραγούδια των Μαρκόπουλου, Αντώνη Βαρδί και Χρήστου Νικολόπουλου. Ακολούθησαν και άλλοι δίσκοι όπως «Τα κέφια της Λιζέτας» το 1985, «Έτσι χάνονται οι αγάπες» το 1986, «Θέλω να αντισταθώ» το 1989, «Νυχτερινή έρωτης» το 1990, «Τέρεν μάνα πως χορεύω» το 1992, «Τα τραγούδια του πατέρα μου» το 1995 και «Ποντιακή ραψοδία» το 1997. Το 1985 κυκλοφόρησε ο δίσκος της με τίτλο «Ποντιακά τραγούδια» με τη Λιζέτα Νικολάου, που δημιουργήθηκε μέσα από την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Το μεγάλο χρέος» σε σενάριο του Δημήτρη Ιατρόπουλου, η οποία ήταν αφιερωμένη στην ιστορία του Πόντου. Η Λιζέτα Νικολάου θεωρείται ως η πιο αγαπημένη τραγουδίστρια του ποντιακού ελληνισμού. Η Λιζέτα Νικολάου είχε παντρευτεί με τον πολιτικό και δημοσιογράφο Γιώργο Λιάνη και είχαν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Αλέξανδρο. Το 1983 το ζευγάρι πήρε διαζύγιο και έκτοτε η Νικολάου δεν έκανε άλλο γάμο. Δυστυχώς απεβίωσε στις 11 Αυγούστου του 2023 νοσηλευόμενη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά μετά από πτώση που υπέστη λίγες μέρες νωρίτερα και της προκάλεσε κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Κυδεύτηκε στο κημητήριο Παλαιού Φαλήρου στις 14 Αυγούστου του τρέχοντος έτου. Η τραγουδίστρια ήταν 71 ετών. Ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή της. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Βγήκε χαρά σε όλους.